προβλήματα. Η ουσία είναι λοιπόν ότι επιλέχθηκε το φυσικό αέριο το πανάκριβο και ταυτόχρονα έχουμε το χρηματιστήριο της ενέργειας. Δηλαδή το ρεύμα να είναι χρηματιστηριακό προϊόν με τους πράσινους, κίτρινους και μπλε λογαριασμούς που όποιον και να διαλέξει είσαι χαμένος και επί της ουσίας μια πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας που έφερε το λαό μας να αυτή τη στιγμή με τις αυξήσεις 70% που ανακοινώθηκαν στο ως 70% σε αυξήσεις των τιμολογίων επί της ουσίας να τρομοκρατείται να μην μπορεί να ανάψει το air condition για το καλοκαίρι σε αυτή τη χώρα. Και μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που πρέπει να απαντήσει. Σήμερα ανακοινώθηκαν για παράδειγμα αυξήσεις τα ακτοπλοϊκά 30-50%. Δηλαδή αυτά τα κάνουν πριν τις κάλπες. Φανταστείτε μετά, λέμε στον κόσμο, η επόμενη μέρα. Και λέμε λοιπόν ότι αυτός ο δρόμος που σημαδεύτηκε από αυτή το όργιο κερδοφορίας από τους μεγάλους ομίλους, με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλα τα κόμματα στηρίξανε και ψηφίσανε από το 2019 με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Και έρχονται τώρα και κλαίγονται για τις συνέπειες. Ή λένε για το μηδενισμό του ΦΠΑ στην Ισπανία, αλλά στην Ισπανία είναι ένα κονδύλι 2,2 δις που το παίρνουν και το ήταν παλιά επίδομα καυσίμων, έγινε μηδενισμός του ΦΠΑ και από το Γενάρη μέχρι τον Απρίλη έχει αυξηθεί 21% και το φυσικό αέριο και το ρεύμα στην Ισπανία. Τα λέμε αυτά γιατί δεν υπάρχουν παράδεισι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα. Που σημαίνει τι, ότι πρέπει σήμερα οι εργαζόμενοι να παλέψουν για συλλογικές συμβάσεις στους χώρους δουλειάς, να παλέψουν για κατάργηση των φόρων και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στα καύσιμα, στο ρεύμα, αλλά και να απαιτήσουν και κατάργηση των φόρων στα τρόφιμα. Και βεβαίως αυτή η γραμμή πάλι μπορεί να υπηρεθεί μόνο από το ΚΚΕ που στους χώρους δουλειάς έχει ζωντανές δυνάμεις και την επόμενη μέρα, ήδη σήμερα, παλεύουμε σε μια σειρά κρίσιμους χώρους όπως στο μετρό της Αττικής, στο ελληνικό χρυσό που παλεύουν κόντρα στα 12 ώρα για αυξήσεις μισθών 15% με συλλογική σύμβαση. Ό,τι κερδίθηκε. Πάντως στις δημοσκοπήσεις και εσείς φαίνεται ότι διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την τέταρτη θέση και να βρεθείτε πίσω από την ελληνική λύση. Καταρχάς, το κόμμα μας είναι σε ανωδική τάση από τις εκλογές τις περασμένες, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα πέφτουν. Το θέμα όμως είναι. Εντάξει, αλλά υπάρχει, λέω για τον Νέα Δημοκρατία και για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για την περίπτωση Βελόπουλου. Είναι ένα κόμμα το οποίο. Για παράδειγμα, είναι συστημικό μέχρι τα μπούνια από τη στιγμή που έχει ψηφίσει ο κ. Βελόπουλος το πρώτο μνημόνιο. Έχει στηρίξει την κυβέρνηση Παπαδήμου που πέρασε το δεύτερο μνημόνιο και βεβαίως δεν είναι και κανένα φόβητρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια η κυρία Φόντερ Λάιν είπε ότι δεν αποκλείω συνεργασία με την ομάδα του κ. Βελόπουλου. Τα λέμε αυτά γιατί, για παράδειγμα, εμφανίζεται αυτές τις μέρες φίλος και των αγροτών. Και έχει ψηφίσει την κοινή αγροτική πολιτική. Έχει ψηφίσει την κοινή αγροτική πολιτική μαζί με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Μόνο το ΚΚΕ την καταψήφισε, την αποκάλυψε, την ξεσκέπασε και οργάνωσε την πάλι με τα μπλόκα, με τους αγώνες αυτούς. Μάλιστα. Όπου βρέθηκε λοιπόν ο λαός να διεκδικεί και να παλεύει και να αποσπά, έγινε όχι από κυβερνήσεις, με ισχυρό κουκουέ. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όπου και να πήγα σε ολόκληρη τη χώρα, μας λένε δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει πολιτεία να στέκεται δίπλα μας. Και αποτέλεσμα της πολιτικής σας είναι τα 600 εκατομμύρια τα οποία χάθηκαν, που θα κατέληγαν στους Έλληνες αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και κερασάκι στην τούρτα ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία μάλλον τη γνωρίζετε, η οποία βάζει τον ελληνικό ΟΠΕΚΕΠΕ υπό Ευρωπαϊκή Επιτήρηση. Έχετε να μας απαντήσετε κάτι, γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια οδηγηθήκαμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι λέτε τώρα. Μα κύριε Σπυρόπουλε, κόβονται οι ενισχύσεις από την ΚΑΠ, δεν κόβονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνετε λάθος. Αυτό που ψηφίσατε. Οι ενισχύσεις κόβονται. Τότε, αν κάνουμε λάθος, τότε γιατί σε όλη την Ευρώπη βγαίνουν οι αγρότες στα κάγκελα. Επειδή φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διορισμένος από την κυβέρνηση είναι. Και βεβαίως όχι καθόλου. Ίσα-ίσα. Γιατί μαζί το ψηφίσατε. Μαζί ψηφίσατε στην ΚΑΠ. Και αυτή την πολιτική. Και χρεώνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα τη βγάζει λάδι. Είναι διοικητικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όχι πολιτικό και τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και των υπόλοιπων κομμάτων που στηρίξαν την ΚΑΠ. Γιατί την έχετε ψηφίσει και με τα δύο. Και τώρα να κλαίγεστε για του αγρότε. Επάει και πολύ.
Στηρίζεται. Και το κόστος παραγωγής που έχει φτάσει στο Θεό. Μα πώς. Στηρίζεται μια ανίκανη κυβέρνηση που διέλυσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί η κοινή αγροτική πολιτική που λέτε εσείς. Σας λέω, είναι διορισμένος από την κυβέρνηση ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τα ρίχνετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βγαίνει λάδι η κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνετε. Εμείς την κυβέρνηση δείχνουμε, όχι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση διέλυσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορείτε. Εσείς λέτε ότι η Ελλάδα. Υπάρχει κυβέρνηση και ΚΑΠ. Και την ΚΑΠ την ψηφίσατε. Αφήστε με να σας πω. Τι να πείτε. Μα αφήστε με να σας πω. Πώς θα γίνει διαφορετικά. Βλέπαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να την ψηφίσει live. Ωραία, ωραία. Δεν χρειάζεται λέτε να ότι λόγω της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής η χώρα μας πήρε λιγότερα χρήματα. Αυτό το έλεγε η Νέα Δημοκρατία κατά την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Μεγάλο ψέμα. Η Ελλάδα πήρε, για να ξέρετε κύριε Παπαδάκη, σχεδόν τα ίδια χρήματα. Ναι. Και χάθηκαν 600 εκατομμύρια που θα κατέληγαν στους Έλληνες αγρότες, γιατί είχε μια ανίκανη κυβέρνηση. Πήραν πολύ λιγότερα και ισχύουν οι πράσινες προδιαγραφές αγροτικής ανάπτυξης. Που ισχύουν οι πράσινες προδιαγραφές εκτός χωραφιού. Αυτό γίνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή γίνεται στις άλλες η πράσινη χώρες, μετάβαση. Με τους μεγάλους κλήρους. Μην μπερδεύεστε. Όχι καθόλου. Δεν το έχετε μελετήσει και το θέμα σωστά. Εμείς δεν το έχουμε μελετήσει. Εμείς βγαίναμε ενάντια στην ΚΑΠ από το 2000. Όταν εσείς λέγατε. Τα χρήματα που παίρνει ο Έλληνας αγρότης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι οι αγρότες είναι τεμπέληδες. Αυτά τα λέγατε όντας κυβέρνηση που τους ξεφουσκώνατε τα τρακτέρ. Και βγαίνατε και λέγατε ότι η ΚΑΠ. Αφήστε τώρα τη σπεκουλά. Βγαίνατε και λέγατε τότε όταν σκάγατε λοιπόν τα λάστιχα των αγροτών και βγαίνατε και λέγατε τι υπέροχη που είναι η ΚΑΠ που εφαρμόζεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη με τις νέες καλλιέργειες και οι αγρότες μας. Εδώ θα φτάσουμε. Οι αγρότες μας είναι. Μιλάτε όλοι μαζί και δεν ακούγεται κανείς. Παρακαλώ κύριε Παπαδάκη. Και ότι έλυσαν το πρόβλημα της ζωής τους. Καταρχάς για τον κύριο Βελόπουλο πριν έδειξε την αμηχανία του ότι δεν μπορούσε να απαντήσει σε αυτά που θέσαμε τεκμηριωμένα και πέταξε την μπάλα της στην εξέδρα. Και αυτό είναι, νομίζουμε, ένα μήνυμα και στους εργαζόμενους που είναι αντιφασίστες, που αισθάνονται αριστεροί, δημοκράτες, ότι η ψήφος που πραγματικά μπορεί να αφήσει τέτοιες δυνάμεις πίσω είναι μόνο το ΚΚΕ. Τέτοιες δυνάμεις πολιτικού κομπογιαννητισμού, της ακροδεξίας όλων αυτών των αντιδραστικών δυνάμεων. Δεύτερο ζήτημα. Σε σχέση τώρα, επειδή υπόθηκε εδώ, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Εδώ εμφανίζονται ως φίλοι των αγροτών όλοι αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια ακολούθησαν τον δρόμο της ΚΑΠ, που λέγανε ότι ότι οι αγρότες πλέον με τις νέες καλλιέργειες θα γίνουν μεγάλο εξαγωγής και το καθυστερημένο ΚΚΕ που κάνει μπλόκα και κινητοποίησεις και πού τα έχετε δει αυτά σε όλη την Ευρώπη. Όπως φαίνεται ότι τώρα και η Νέα Δημοκρατία θέτει θέμα στην Ευρώπη για αναθεώρηση. Της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μα και η αναθεώρηση αυτή απέχει έτη φωτός από τα αιτήματα για το κόστος παραγωγής των αγροτών. Είναι ορισμένες αναβολές των πράσινων ελέγχων που θα μπορούσαν να... απλά μια ελάχιστη ανάσα. Αλλά και αυτά έγιναν με τις κινητοποίησεις που οργανώθηκαν από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ευρώπη. Ένα στοιχείο επίσης είναι για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι υδρότας και λεφτά του ελληνικού λαού μεταμφιεσμένα σε βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα λεφτόδεντρο στις Βρυξέλλες, είναι φόροι, είναι τελωνιακοί δασμοί, όλα από τα χρήματα του ελληνικού λαού. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πάνε κατά 84% στις μεγάλες επιχειρήσεις και κατά 16% στις λεγόμενες μικρομεσαίες, με δεκάδες εργαζόμενους που επί της ουσίας και αυτές είναι μεγάλες για την Ελλάδα. Τι πάει στους αυταπασχολούμενους? Μόνο το βάουτσερ για ΠΟΣ και για ΔΑΕ για να τους φορολεηλατήσουν και να τους ξεπαστρέψουν. Εμφανίζονται τώρα και πολέμοι της φοροδιαφυγής. Μα εδώ υπάρχουν οι νόμιμες φοροαπαλλαγές, 50 φοροαπαλλαγές μέχρι και στο Σύνταγμα των εφοπλιστών και δεν λέμε κουβέντα. Υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες, είναι 19 δις. Υπάρχουν μια σειρά χρέη, ληξιπρόθεσμες οφειλές του 0,2 των αφημί που είναι 56 δισεκατομμύρια το 2023. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν χορεύουν τα δις και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι είναι στον άσο. Λέει
κυβέρνηση και ξέρετε, επειδή όλα τα κόμματα λένε να έρθει η ανάπτυξη και όλα καλά. Λοιπόν, πέρσι είχαμε 60% ανάπτυξη. Φέτος τριπλάσιοι ρυθμοί στην Ευρωζώνη. Λοιπόν, το καλύτερο έχει έρθει. Και βλέπουμε, για παράδειγμα, στον τουρισμό που είναι νούμερο ένα κλάδος στην Ελλάδα. Νούμερο ένα κλάδος στην Ελλάδα. Και έχουμε στον τουρισμό υποτίθεται έλλειψη προσωπικού. Και όχι μόνο δεν αυξάνονται οι μισθοί, παίρνουν δουλεμπόριο από τρίτες χώρες και οι μισθοί είναι στα τάρταρα. Η κατάσταση είναι τραγική στους χώρους δουλειάς. Σήμερα στον Ενικό βγάλατε τη φωτογραφία πάλι με εργαζόμενο που σερβίρει μέσα στο νερό. Λοιπόν, στην ίδια επιχείρηση που πέρυσι υποτίθεται ότι τιμωρήθηκε και επανήλθε κάνοντας τα ίδια. Και δεν είναι και μόνοι. Και βάζουν και ρήτρες στους εργαζόμενους να μην παραιτηθούν, αλλιώς θα καταβάλουν και μισθούς από πάνω. Μια εργασιακή ζούγκλα και την ίδια ώρα στα νησιά με τα μέγαρα και τα παλάτια και τα λοιπά, δεν έχει νερό στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο. Δεν είναι τυχαίο αυτό στο Βόλο που έγινε αυτή η κατάσταση. Τα λέμε αυτά γιατί λέτε, από τη μια είναι ο τεράστιος, είναι ο προκλητικός πλούτος και τα κέρδη και από την άλλη οι εργατικές λαϊκές ανάγκες στον ΑΔΙΡ, μισθή πείνας, γιατί ζούμε το θαύμα με τα ρεκόρ των αφήξεων και των διανυκτερεύσεων, αλλά οι εργαζόμενοι πληρώνουν βαριά αυτό το θαύμα. Άρα λοιπόν, χειρό ΚΚΕ στους χώρους δουλειάς, γιατί εκεί θα διεκδικήσουν μεροκάματα, μισθούς, συλλογικές συμβάσεις που δεν θα τους δώσει καμιά κυβέρνηση, καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν θα τους δώσει καμιά επιστολή στη Φόντερ Λάιν. Ότι απαντάτε σε ζούγκλα, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ, κύριε Βοζεμπέρκ. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε σύντομος απολογισμός του τι κάνατε στο Ευρωκοινοβούλιο και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας από την επομένη των εκλογών. Στη θάλασσα των χειροκροτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωκοινοβουλίου, που όλα τα κόμματα ψηφίσαν και στηρίξαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και δίναν χρήματα στο Ζελένσκι, στο αντιδραστικό καθεστώς, και ταυτόχρονα ενισχύαν το κράτος τρομοκράτη Ισραήλ για να πραγματοποιεί αυτή την γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, όταν όλα τα κόμματα στηρίζαν την ελεύθερη αγορά που θέλει τους εργαζόμενους να δουλεύουν για ψίχουλα, χωρίς υγεία, με υγεία εμπορευματοποιημένη, με τις κατοικίες να είναι στο Θεό τα νίκια, με όλη αυτή την άσχημη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τους εργαζόμενους συνολικότερα. Ήταν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ που και καταδίκασαν αυτή την πολιτική και αποκάλυψαν τα λόμπι των μεγάλων ομίλων που κυριαρχούν και παίρνουν αυτές τις αποφάσεις κατά υπαγόρευσή τους, και αποκάλυψαν, ξεσκέπασαν και καταψήφισαν. Και από αυτή τη σκοπιά το πιο σημαντικό είναι ότι και εκεί οργανώνουμε την πάλη και εκεί αποκαλύπτουμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το ΚΚΕ θα βρίσκεται στους χώρους δουλειάς την επόμενη μέρα, θα βρίσκεται κοντά στους αγρότες, στους αυταπασχολούμενους, θα δίνει τη μάχη για να ανατρέψει στην πράξη όλα τα αντεργατικά μέτρα, όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις που αποφασίζονται εκεί, αλλά όλα είναι στο χέρι του λαού, με την οργάνωση της πάλης του, να οργανώσει την αντεπίδεσή του και να τους αρρώσει, να αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά είναι μια ένωση του κεφαλαίου, δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, και οι προειδοποίησεις του ΚΚΕ έχουν βγει λίρα 100, το κόμμα μας έχει συνέπεια, αυτά που του λέγαμε και τον προειδοποίησαμε πριν πολλά χρόνια έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, και από αυτή τη σκοπιά σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία το ΚΚΕ την επόμενη μέρα να είναι πιο δυνατό, και ένας κόσμος που λέει δεν θα ασχοληθώ, δεν θα πάω, δεν ασχολούμαι, θα ασχοληθούν και ήδη ασχολούνται μαζί του με όλους τους αρνητικούς όρους που θέλουν να το επιβάλλουν, και την επόμενη μέρα θα χυμίξουν πάνω του ακόμα πιο επιθετικά. Γι' αυτό η μόνη απάντηση είναι ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Μάλιστα. Αυτό σπάσε τη σιωπή, έλα να καταγγείλεις, αλλά εμείς να σε προστατεύσουμε όταν θα καταγγείλεις, και μαζί με την Ελίζα. Με την Ελίζα, όχι, ήθελα να πω με τη Βία στο Διαδίκτυο που ήταν ήταν η εισηγήτρια Ελίζα. Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και αυτές οι δύο εκθέσεις πιέσαμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να φέρουμε την πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία που ψηφίστηκε μάλιστα την τελευταία μέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι πολύ φιλόδοξη. Βάλτε μία τελεία. Αυτή η οδηγία λέει το revenge porn, ότι τιμωρείται με ένα χρόνο φυλάκιση το ανώτερο. Αυτό που θεωρείται ιστορικό και εμβληματικό. Όπως σας είπα, πώς ωραιοποιούν τις οδηγίες. Δεν είναι έτσι όπως είναι αλήθεια. Υπάρχει το διαδίκτυο. Θέλετε να σας πω κι άλλα. Ότι αναφέρει μέσα μέχρι και για έρευνα του σεξουαλικού παρελθόντος της γυναίκας.
πολεμάω. Δηλαδή η γυναίκα να είναι... Μην πολεμάτε, παρακαλώ. Έχετε και στη πάνω και να ολοκληρώσω. Κάναμε τόση δουλειά. Είπα, δεν είμαι... Κάνετε δουλειά για... Σας παρακαλώ. Για άλλους, όχι για το λαό. Αυτή